βούληση όλων μας είναι να τα καταφέρουμε. Είναι δύσκολες ώρες όχι μονάχα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι είναι ώρες που δοκιμάζουν τις αξίες μας και τον πολιτισμό μας, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Συνεπώς αυτό που προέχει την ώρα είναι να σπεύσουμε προκειμένου να οργανώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Και ταυτόχρονα βεβαίως σε διπλωματικό επίπεδο θα βλέπετε γίνονται κινήσεις, προσπάθειες για να βρεθεί αποτελεσματική λύση. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που προέχει είναι να δώσουμε χείρα βοηθείας σε αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα βρίσκονται για πολλές μέρες παγιδευμένοι. Και νομίζω ότι αν δεν υπάρξει μια ουσιαστική προσπάθεια να τους πείσουμε να μεταφερθούν στα οργανωμένα camps και ταυτόχρονα να δοθεί ουσιαστική βοήθεια για να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες τους, φοβάμαι ότι θα βρεθούμε το επόμενο διάστημα σε δυσκολότερες καταστάσεις. Γι' αυτό και εκτιμώ ιδιαίτερα την πρωτοβουλία που πήρατε να έρθετε σήμερα εδώ, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, και εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχει υπάρξει μια μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου να μπορέσουμε και να εκταμιεύσουμε τις απαραίτητα κονδύλια, κυρίως όμως να είναι αποτελεσματική η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, έχει καταφέρει να αυξήσει τις δυνατότητες διαμονής και φιλοξενίας. Χτίζουμε περίπου 10.000 θέσεις τη βδομάδα και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το καταφέρει καμία μη κυβερνητική οργάνωση, όσο σημαντική και αν είναι η συνεισφορά της. Συνεπώς θα πρέπει το επόμενο διάστημα αυτή η σοβαρή δουλειά που κάνει ο κρατικός μηχανισμός στην Ελλάδα να τύχει της ευρύτατης και ουσιαστικής υποστήριξης και από την Κομισιόν αλλά και από κάθε κράτος ξεχωριστά που θέλει να συνδράμει είτε σε υλικοτεχνική βοήθεια είτε σε προσωπικό, γιατί νομίζω η κρίση ανθρωπιστική που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ιδωμένη δεν είναι ελληνική υπόθεση, είναι ευρωπαϊκή υπόθεση και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε από κοινού. Ακριβώς γι' αυτό είμαι εδώ, κύριε Πρόεδρε, ως Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και στα πλαίσια της νέας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη περάσει από το Κολέγιο των Επιτρόπων ο νέος μηχανισμός βοήθειας έκτακτης ανάγκης για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και εντός Ευρώπης. Είναι η πρώτη φορά που περνά τέτοιος κανονισμός, τέτοιος μηχανισμός. Θα έχουμε την τρίτη και την έγκριση του Συμβουλίου και αναμένουμε τουλάχιστον το χρηματοδοτικό σκέλος του νέου μηχανισμού να είναι εγκεκριμένο και μέσα από τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις επόμενες εβδομάδες. Αργότερα σήμερα, Γιώργο, Πρωθυπουργός, θα μεταβεί.